Πάμε στον Ανδρέα Κωνσταντάτο. Ανδρέα. Τα ξένα μέσα ενημέρωση κάνουν λόγο για 500.000 κόσμο, Νίκο. Η ελληνική αστυνομία για 75 και τα ελληνικά συνδικάτα για 125. Δεν έχει τόσο σημασία ο αριθμός. Η ελληνική αστυνομία δεν τα καταφέρνει στο μέτρημα, ποτέ καλά. Πάντα βάζει τους λιγότερους. Αλλά έχει σημασία ότι είναι μια πολύ εντυπωσιακή παρέμβαση της κοινωνίας απέναντι στα μέτρα, απέναντι στις περικοπές, απέναντι στην κυβέρνηση. Ήταν μια πολύ μεγάλη διαδήλωση που δυστυχώς και αυτή τη φορά μαυρώθηκε από τα επεισόδια που έκαναν γνωστοί, άγνωστοι. Έτσι έχουμε συνηθίσει τους λέμε, μην τους αλλά λες δεν ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί. Θα σε παρακαλέσω, Ανδρέα μου, να μην τους λέμε αγνώστους, διότι είναι γνωστοί στις αρχές, οι οποίες δεν τους συλλαμβάνουν, διότι τους είναι χρήσιμοι. Και όταν μιλώ για αρχές, μιλώ για τις εκάστοτε αρχές. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι εδώ και αρκετά χρόνια χρησιμοποιούνται προκειμένου να εξυπηρετούν συγκεκριμένους σκοπούς. Στην περίπτωσή μας, εγώ θα το πω, αυτή είναι η άποψή μου, αυτό είναι το πιστεύω μου, χρησιμοποιούνται για να αποθαρρύνουν τους ειρηνικούς πολίτες που θέλουν να διαμαρτυρηθούν από το να κατέβουν αύριο στη μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Νίκο, η πολιτεία δεν μπορεί να τους συλλάβει. Ή δεν θέλει να το συλλάβει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτές οι δύο υπάρχουν. Ή μπορεί και δεν θέλει να το κάνει, ή δεν θέλει να το κάνει. Και είναι χαρακτηριστικό σήμερα ότι μέχρι το μεσημέρι, που κυρίαρχο ρόλο στη διαδήλωση είχε το ΠΑΜΕ, δεν είχε ανέβει ούτε ένας διαδηλωτής στο χώρο μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη. Α, δούμε και τα πλάνα που δείξαμε προηγουμένως. Ήταν άδειος ο Άγνωστος Στρατιώτης. Μόλις αποχώρησε το ΠΑΜΕ, άρχισαν τα επεισόδια. Κάλυψαν το χώρο οι κουκουλοφόροι και άρχισαν τα επεισόδια. Έσπαγαν τα μάρμαρα, πέτυχαν στους αστυνομικούς. Το ΠΑΜΕ έχει σοβαρή περιφρούρηση. Ναι, γιατί θέλω να πω ότι η σταθεροποιητική δύναμη σε αυτές τις περιπτώσεις το ΠΑΜΕ. Δεν είναι αστυνομία. Το ΠΑΜΕ είναι εκείνο που προφυλάσσει την διαδήλωση από τα επεισόδια. Μόλις αποχώρησε, άρχισαν τα επεισόδια. Η αστυνομία ακολούθησε σήμερα, θα λέγαμε, μια αμυντική στάση, καλυμμένη πίσω από τα φράγματα που η ίδια είχε στήσει και άφησε όλο το χώρο μπροστά να τον εκμεταλλευτούν και τον αξιοποιήσουν οι περίφημοι αυτοί οι περίεργοι διαδηλωτές κουκουλοφόροι. Είναι κάτι περίεργες στιγμές που δίνει την αίσθηση η αστυνομία ότι επιθυμεί τα επεισόδια. Είναι κάτι τέτοιες περίεργες στιγμές. Που γίνονται δηλαδή πράγματα που είναι βέβαιο για όποιον γνωρίζει πώς λειτουργεί η ψυχολογία εκείνη τη στιγμή ότι θα προκαλέσουν επεισόδια. Πάντως είναι αδιανόητο για κάποιον Έλληνα εδώ και 30 χρόνια ορισμένες ομάδες τις οποίες εμείς αποκαλούμε γνωστοί, άγνωστοι πάντα να μαυρώνουν τέτοιου είδους μεγάλες εντυπωσιακές κοινωνικές διαδηλώσεις. Δεν μπορεί να το εξηγήσει διαφορετικά. Γιατί δεν θέλουν να του συλλάβουν. Δεν μπορούν. Μα είχαν φύγει οι διαδηλωτές. Όπως λέει ο Άκης. Πρέπει να μάθουμε τι δηλαδή, έγινε. Έφυγαν οι διαδηλωτές. Οι εικόνες αυτές έγιναν για να τις δουν οι οικογένειες σήμερα και να μην τολμήσουν να κατέβουν στο αυριανό συλλαλητήριο. Αλλά νομίζω ότι αυτά αρχίζουν και γυρνάνε ανάποδα. Συν το χρόνο καταλαβαίνει ο κόσμος πολύ περισσότερα από ό,τι νομίζουν ορισμένοι. Αυτό όμως νομίζω γίνεται, Νίκο, επί δεκαετίες. Και νομίζω ότι αύριο θα δούμε μεγαλύτερη λαϊκή συγκέντρωση και από αυτήν την τεράστια που είδαμε σήμερα. Κάτια Μακρύ. Πάντως, ακόμα και αν είναι έτσι, που το μυαλό όλων μας πια πάει σε αυτό, γιατί βλέπουμε 20-30, 200 ανθρώπους μέσα στο κέντρο της Αθήνας πάντα να κάνουν τους ίδιους βανδαλισμούς, να καταστρέφουν τις ίδιες περιουσίες. Μου περιέγραφαν λίγο πριν συνάδελφοι ότι έβλεπαν δύο ανθρώπους, χωρίς κουκούλες, με βαριοπούλες στα χέρια, να σπάνε τα σκαλοπάτια των κεντρικών ξενοδοχείων και αμέσως μετά να κατευθύνονται στην ερμού και να πετάνε μολότοφ στα καταστήματα δεξιά και αριστερά, δηλαδή να καταστρέφουν ήδη κατεστραμμένες περιουσίες, γιατί πόσες φορές πια αυτοί οι άνθρωποι και οι μαγαζάτορες του κέντρου μπορούν να φτιάξουν αυτά τα καταστήματα τα οποία δεν τους τα ασφαλίζουν πια καν οι ασφαλιστικές λόγω των επεισοδίων που είναι πάρα πολύ συχνά. Ακόμα λοιπόν και αν τους αφήνουν να τα κάνουν, θεωρώ ότι είναι τελείως αναποτελεσματικό. Γιατί ακριβώς την ίδια συζήτηση είχαμε μερικούς μήνες πριν, στο μεσοπρόθεσμο, τον Ιούλιο, ότι προσπαθούν να φοβήσουν τον κόσμο και σήμερα είχαμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση. Και υποθέτω κι εγώ ότι και αύριο θα έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Άρα λοιπόν ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Σωστά υποπτεύεστε, κυρία Μακρύ. Θα έχουμε πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Ο κόσμος λοιπόν δεν καταλαβαίνει από αυτά. Είναι άλλα που τον γένε αυτή τη στιγμή. Είναι να διαδηλώσει, να φωνάξει στην κυβέρνηση που μεταφέρει αυτή την πολιτική, να στείλει το μήνυμα εκτός συνόρων στην Τρόικα, να στείλει το μήνυμα
στους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι την Κυριακή συνεδριάζουν για να πάρουν μια απόφαση που αφορά άμεσα το μέλλον μας, και να διαμαρτυρηθεί γιατί δεν αντέχει άλλο. Και πραγματικά, με 800.000 ανέργους, δηλαδή μόνο αυτοί οι άνθρωποι ή ένα μέρος τους να κατέβαινε στο κέντρο της Αθήνας, δεν χρειαζόταν να κατέβουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, είτε αυτοί που τους κόβεται ο μισθός, είτε αυτοί που δεν αντέχουν πια τη φορολόγηση, είτε αυτοί οι οποίοι αλλάζουν οι εργασιακές τους σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Για μένα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι ότι δεν έχει απέναντί της μία επαγγελματική ομάδα. Εγώ δεν θα πω κανέναν στην τεχνία. Δεν έχει όμως μία επαγγελματική ομάδα. Δεν έχει μόνο το δημόσιο. Δεν έχει τα ταξί. Δεν έχει τη ΔΕΗ. Έχει και τον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή η πολιτική της ακουμπά οριζόντια όλο τον κόσμο και έχει ενώσει βεβαίως στο πεζοδρόμιο και στο δρόμο όλο τον κόσμο. Και το θεωρώ και πάρα πολύ φυσιολογική αντίδραση να κατέβει κάποιος να στείλει το μήνυμά του. Βάλτε μία τελεία, διότι έχουμε καλωδιώσει, όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρίσκεται στη Βουλή και έχει στη συνέχεια ψηφοφορίες. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θέλω να σας παρακαλέσω να μου δώσετε 2 λεπτά για να δούμε μαζί το ρεπορτάζ από τις σημερινές συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς, για να ξεκινήσω από αυτό και από την μεγάλη συγκέντρωση που έγινε σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, τη συζήτησή μας. Με τοπική λοιπόν είναι πλέον η σύγκρουση Παπανδρέου Σαμαρά, μετά το όχι του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας στην πρόσκληση Παπανδρέου να πάνε μαζί στη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ των δύο ηγετών αποτυπώθηκε και στη χθεσινοβραδινή συνάντησή τους, που έγινε σε ψυχροπολεμικό κλίμα. Σε πολικές θερμοκρασίες και σε βαριά ατμόσφαιρα συναντήθηκαν χθες το βράδυ ο Γιώργος Παπανδρέου με τον Αντώνη Σαμαρά. Όλα πήγαν στραβά από την αρχή. Η συνάντηση που είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 7 στο Μέγαρο Μαξίμου πραγματοποιήθηκε τελικά σχεδόν μια ώρα αργότερα στο γραφείο του κ. Παπανδρέου στη Βουλή. Το αρνητικό κλίμα επιβάρυνε η σφοδρή προσωπική επίθεση που είχε εξαπολύσει νωρίτερα ο κ. Παπανδρέου από το βήμα της κοινοβουλευτικής ομάδας των Αντώνη Σαμαρά. Ποιος είναι σήμερα πατριώτης? Τι είναι πατριωτισμός σήμερα? Πατριώτης είναι αυτός που διπλασίασε το χρέος και τις κρατικές δαπάνες με αποτέλεσμα όχι μόνο να χρεώσει τις επόμενες γενιές, αλλά και κανείς να μην δανείζει πια τη χώρα μας με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με χρεοκοπία, ή αυτός που προσπαθεί αυτό το πρόβλημα να το λύσει? Πατριώτης είναι αυτός που δίνει μάχη σε όλη την Ευρώπη για να βρει χρήματα για τη χώρα του, ή αυτός που στέκεται αμέτωχος και παριστάνει από την ασφάλεια του καναπέ του τον αδιάλακτο και τον σκληρό διαπραγματευτή? Ο κ. Σαμαράς εξέφρασε την οργή του για την προσωπική επίθεση που δέχτηκε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος με τη σειρά του ζήτησε από τον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να καταδικάσει τις απειλές για νέο γουδί. Δεν είναι δυνατόν να επιτίθεσαι στη Νέα Δημοκρατία και σε μένα με αυτό το ιβρεολόγιο 20 λεπτά πριν από τη συνάντησή μας. Ήταν πολιτική απρέπεια. Αν δεν ήταν τόσο κρίσιμες οι στιγμές, δεν θα είχα έρθει καθόλου. Πες μου, τι έχεις να μου πεις και θα φύγω. Γιατί αλήθειες δεν είναι? Τότε να βγεις να καταδικάσεις όλα αυτά που ακούγονται για κρεμάλες και για γουδί. Αυτές οι φράσεις δεν έχουν υποθεί από μένα. Το ποιος τορπιλίζει την εθνική ομοψυχία στην πράξη είναι πια ολοφάνερο. Με κάποιον που ειλικρινά ενδιαφέρεται για την ενότητα του ελληνικού λαού απέναντι στην κρίση, θα είχα πολλά να πω. Με κάποιον που βρίσκεται σε πανικό και καθυβρίζει τους πάντες, δεν έχω να πω τίποτα. Ο κ. Παπανδρέου ενημέρωσε τον Αντώνη Σαμαρά για την πορεία των διαπραγματεύσεων για το θέμα του χρέους και παράλληλα του ζήτησε να στηρίξει το πολυνομοσχέδιο. Ο Αντώνης Σαμαράς αντίτινε ότι η μόνη λύση είναι να προκηρύξει εκλογές. Σου ζητώ να στηρίξεις το πολυνομοσχέδιο. Δεν θα το φέρω στη Βουλή με 180 ψήφους, αλλά σου ζητώ να το στηρίξεις. Η μόνη λύση που μπορείς να δώσεις είναι η προσφυγή σε εκλογές. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία νομιμοποίηση να λαμβάνει τέτοιες αποφάσεις για το μέλλον της χώρας. Ωστόσο, παρά το ναυάγιο της χθεσινής συνάντησης, ο κύριος Παπανδρέου νωρίς σήμερα το πρωί επικοινώνησε με τον κύριο Σαμαρά και του ζήτησε να πάνε μαζί στις Βρυξέλλες για να έχουν κοινή στάση. Πρόταση που απέρριψε κατηγορηματικά ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Σου ζητώ να πάμε μαζί στο Συμβούλιο Κορυφής στις Βρυξέλλες για να έχουμε κοινή γραμμή. Τι εθνική γραμμή έχεις? Είναι δυνατόν να δεσμεύσω όλη τη χώρα για κάτι που δεν ξέρω? Πώς μπορώ να ξέρω τι έχει συμφωνήσει στο παρασκήνιο? Εξάλλου, αφού με κατηγορείς ότι σε συκοφαντώ, τότε τι τον θες μαζί σου το συκοφάντη? Για επικοινωνιακό τέχνασμα? Θα πάω στις Βρυξέλλες, αλλά όχι μαζί σου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ισχυρίστηκε πως η πρόταση του Πρωθυπουργού στον κύριο Σαμαρά για κοινή εμφάνισή του στις Βρυξέλλες τέθηκε στη χθεσινή συνάντησή τους. Κάτι που διέψευσε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Μιχελάκης, μιλώντας στο Real FM. Εάν υπήρχε τέτοια πρόσκληση, εάν υπήρχε που δεν έγινε χθες καμία τέτοια πρόσκληση, δεν θα του απαντούσε ο κύριος Σαμαράς εχθές. Μου λέτε ότι αυτό είναι ένα εκ των υστέρων εφεύρημα, σημερινό εφεύρημα,
το ότι υπήρξε πρόσκληση. Σίγουρα πρόκειται για επικοινωνιακό τέχνασμα. Εάν είχε τεθεί, σας λέω που δεν ετέθη, δεν θα είχε δοθεί άμεσα η απάντηση. Από την κυβέρνηση πάντως επιμένουν πως ο Πρωθυπουργός το έθεσε στη χθεσινή συνάντησή τους και κατηγορούν τον Αντώνη Σαμαρά ότι αναζητεί άλοθη. Αδιέξοδες ήταν και οι συναντήσεις του Πρωθυπουργού με τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Παπαρίγα, Καρατζαφέρης και Τσίπρας εξέφρασαν στον κύριο Παπανδρέου την πλήρη διαφωνία τους με την οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Τι μπορούμε να προσφέρουμε, κύριε Βασίλη? Πικρή γεύση είχε η συνάντηση του Πρωθυπουργού με την Αλέκα Παπαρίγα. Η Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ διαφώνησε σε όλα με τον Πρωθυπουργό και ζήτησε συνολική ανατροπή. Η αντίθεσή μας με την πολιτική του είναι κάθετη, είναι βαθιά. Δεν είναι μια αντίθεση στα ζητήματα χειρισμών, σε ζητήματα τακτικής. Δεν είναι μια αντίθεση σαν αυτή που συναντάμε στα άλλα κόμματα της Βουλής. Σε κανό κάλεσε ο Γιώργος Καρατζαφέρης τον Γιώργο Παπανδρέου για την επόμενη του συνάντηση. Την επόμενη φορά θα πούμε σε κανό, γιατί ήμουν αιτιοπλός. Και η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Γιώργο Καρατζαφέρη πάντως ναυάγησε, όπως φάνηκε και από τις δηλώσεις του Προέδρου του ΛΑΟΣ. Ή θα προχωρήσουμε με Ευρώπη και κυδαιμονία, ίσως και δουλεία, ή θα προχωρήσουμε μόνοι μας με φτώχεια. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Να ακουστεί η κοινωνία, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας. Πρέπει να ακούσουμε πέρα από τις απόψεις μας και τη Λαϊκή Βούληση. Πρώτοι εμείς σεβόμαστε την Λαϊκή Βούληση. Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, μίλησε για τη σύγκρουση δύο κόσμων. Είναι τούτη την ώρα συγκρούονται δύο Ελλάδες. Είναι η Ελλάδα της υποταγής, η Ελλάδα της μιζέριας, τον καρτέλ της διαπλοκής και του παρασκηνίου και η Ελλάδα της περηφάνειας, της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης και της προκοπής. Την απογοήτευσή τους εξέφρασαν και τα μικρότερα κόμματα. Κανένας δεν μπορεί να οικοδομήσει πάνω στα συντρίμμια της καταστροφής. Γι' αυτό έπρεπε να αναζητηθεί ένας κοινός τόπος. Είναι αδιανόητο οι πολιτικές ηγεσίες να φαίνονται τόσο μικρές και με τόσο μεγάλους κομματικούς εγωισμούς. Η χώρα αυτή τη στιγμή χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συσπήρωση, χρειάζεται συνευθύνη. Δεν υπάρχει κανείς άμυρος ευθυνών. Το πολιτικό σύστημα δεν είναι σε θέση να δώσει ούτε συνενέσεις, ούτε αντιπαραθέσεις για θετικές προτάσεις. Η επιμονή του να μετατρέπει την αδυναμία του αυτή σε θεατρική παράσταση με αλληλοκατηγορίες κουράζει πια και τον πιο καλό πιστοθεατή. Όπως σημειώνουν μάλιστα, απαιτείται συνολική ανατροπή της εφαρμοζόμενης πολιτικής μέσα από εκλογές. Πάμε στον κύριο Τσίπρα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω τι συζητήσατε σήμερα με τον κύριο Παπανδρέου. Σας ενημέρωσε για το αν θα υπάρξει ένα ελληνικό σχέδιο, μια ελληνική πρόταση στην Σύνοδο Κορυφής του Σαββατοκύριακου για το θέμα του χρέους. Κύριε Χατζηνικολάου, εγώ από την αρχή δήλωσα στον Πρωθυπουργό ότι δεν έχει νόημα αυτή η ενημέρωση. Και πήγα στη συνάντηση όχι μόνο για λόγους ευγένειας, αλλά και γιατί έπρεπε, είχα την ευθύνη, να του μεταφέρω το μήνυμα που έρχονταν εκείνη την ώρα από όλη την Ελλάδα. Από την Αλεξανδρούπολη έως την Κρήτη είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες στους δρόμους. Ο λαός μας σήμερα έδωσε μια νέα λαϊκή εντολή. Η λαϊκή εντολή αυτή ήταν ως εδώ, φτάνει πια, όχι άλλα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα και δημοκρατία. Συνεπώς, είπα στον κύριο Παπανδρέου με ευγένεια ότι δεν ήρθα να με ενημερώσετε διότι ούτως ή άλλως εσείς εδώ και 4 μήνες δεν έρχεστε όταν σας καλώ στη Βουλή να απαντήσετε στις ερωτήσεις μου. Σας ζητώ όμως να μου απαντήσετε εσείς σε μία ερώτηση τώρα μιας και σας έχω μπροστά μου. Θα οδηγήσετε τη χώρα ως έχετε υποχρέωση στη λαϊκή ετιμιγορία? Θα παραιτηθείτε παίρνοντας πίσω και αυτό το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τη Λαϊκή Βούληση ή θα συνεχίσετε αυτό το καταστροφικό έργο? Τι απάντησε ο Πρωθυπουργός? Ο Πρωθυπουργός έδειξε να μην συμμερίζεται την δική μας συλλογιστική. Να μην κατανοεί ότι αυτή τη στιγμή η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας απαιτεί αλλαγή πορείας. Και μου απάντησε ότι θα προχωρήσει τη διαπραγμάτευση μόνος του, διότι αν προσφύγει τώρα στη Λαϊκή Ετιμιγορία κινδυνεύει η χώρα με χρεοκοπία. Ακριβώς εκεί βρίσκεται ο πυρήνας της αντίθεσής μας με την άποψη του Πρωθυπουργού. Σας ενεφάνισε την πρόταση που θα κάνει ο ίδιος το Σαββατοκύριακο στην Ευρωπαϊκή Ένωση?